σε ένα αναπτυξιακό βήμα που αναμένεται να αποδώσει πολλά στο παρόν και το μέλλον του Δήμου Μεσίνης και κυρίαρχα στην παραλιακή του ζώνη, προχωράει η Δημοτική Αρχή. Η συγκεκριμένη περιοχή με είχε απασχολήσει πολύ πριν τις εκλογές, όταν έρχονταν ιδιοκτήτες γης στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και μηχανικοί, οι οποίοι είχαν πιέσεις από επενδυτές να επενδύσουν και ήθελαν να προχωρήσουν σε έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά αυτό ήταν αδύνατο. Μας απασχόλησε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, βρήκαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναθέσαμε σε εξειδικευμένο μελετητή, ο οποίος ήταν σήμερα εδώ ο κ. Φωτόπουλος και μας ανέλησε εκτενώς την όλη διαδικασία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα έκδοση οικοδομικής άδειας στα 6.500 περίπου στρέμματα που καταλαμβάνει αυτή η περιοχή και καταλαβαίνω ότι θα προχωρήσουμε μπροστά, θα αφήσουμε το παρελθόν, θα προχωρήσουμε μπροστά στην τουριστική αξιοποίηση της συγκεκριμένης ζώνης. Σήμερα στο Δήμο Μεσίνης πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη παρουσία των μηχανικών, των αρμοδίων μελετητών αλλά και εκπροσώπων του τεχνικού επιμελητηρίου προκειμένου να αποτυπωθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον επανακαθορισμό της λεγόμενης Λάμδα Πιτρία ζώνης. Όπου και αυτοί εξέφρασαν τις παρατηρήσεις που είχαν συλλέξει από την εμπειρία τους και από τη διαδρομή τους, αλλά άκουσαν με προσοχή και τον κύριο Φωτόπουλο, ανταλλάγησαν απόψεις, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, παρευρέθησαν και μηχανικοί ιδιώτες, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό συνέχεια και επιζητούν εναγωνίως λύση. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα προχωρήσει ομαλά, αν και είναι δύσκολη, είναι πολύπλοκη, ώστε να πετύχουμε το στόχο, να λύσουμε τα προβλήματα και η περιοχή μας να αποκτήσει άλλες δυνατότητες και άλλες προοπτικές. Στόχος είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην τρέχουσα χρονιά και ακολούθως να βγει ένα σημαντικό αποτέλεσμα αξιοποίησης της συγκεκριμένης ζώνης. Χαρακτηριστικές και αναφορές των εκπροσώπων του τεχνικού επιμελητηρίου. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Μεσίνης για αυτή την πρωτοβουλία να βρει χρηματοδότηση για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή του και ειδικά η Λάμδα Πιτρία ήταν μια περιοχή που είχε καθοριστεί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αλλά οι μηχανικοί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων σε αυτή την περιοχή ήταν έολο για το τι μπορούν να κάνουν. Βασικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ναι μεν είναι αγροτική γη, αλλά είναι γη υψηλής παραγωγικότητας. Και βλέπουμε ότι υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μία βεβαιότητα και μία προσπάθεια του επιχειρήν ή να φτιάξεις ένα σπίτι ή μία μονάδα, έστω και επεξεργασίας των καλλιεργειών που έχει η περιοχή, και δεν μπορούσαν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελιχθεί το εργαλείο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, να αναδιαμορφωθεί έτσι ώστε κάποια πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων δημιούργησαν προβλήματα σε επενδύσεις και μια αβεβαιότητα στο τι κάνουμε τελικά και τι δεν κάνουμε μέσα στα όρια του Γκούπου Σου Μεσίνης, να αποσαφινιστούν για να δούμε τι εργαλεία θα έχουμε και εμείς οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες για να δουλέψουν και να οδηγήσουν την περιοχή σε ανάπτυξη.